Χαρά για την πόλη, όχι μόνο για τον Πειραιά, και για την Αθήνα και για τη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση από εγώ του έτους ποδοσφαιρική. Θα πω του καλοκαιριού, γιατί ο τελικός Champions League είναι πιο σημαντική διοργάνωση. Αλλά ο τελικός Super Cup έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και σηματοδοτεί και την έναρξη της χρονιάς. Ναι, σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιάς. Θα μεταδοθεί σε πάρα πολλές χώρες. Ευκαιρία και να φιλοξενήσουμε Άγγλους και Ισπανούς αλλά και την UEFA στην πόλη μας. Άρα και να προβάλλουμε τον Πειραιά ως μια εξωστρεφή πόλη, να προβάλλουμε τις ομορφιές του, την ιστορία του, τη γαστρονομία του, ότι μπορέσουμε το διήμερο αυτό. Έχουμε οργανώσει με τη διεύθυνση επικοινωνία στη δικιά μας σε δύο πλατείες, στην πλατεία Αλεξάνδρα, στην πλατεία Κοραή. Θα στηθούν ομοιώματα του κυπέλου, πάρα πολύ μεγάλες φωτογραφίες. Θα έχουμε μουσικές, θα έχουμε γήπεδα ποδοσφαίρου. Θα είναι αυτό το Fans Fest που λέμε, Fans Festival, στην πλατεία Κοραή δύο μέρες. Θα περάσουμε νομίζω ωραία. Το γήπεδο είναι γεμάτο. Το Καραϊσκάκι μια εγκατάσταση που ξέρει να διοργανώνει αγώνες σωστούς. Το έχει αποδείξει αυτά τα χρόνια. Με την εθνική ομάδα, με το Champions League, με τους Ολυμπιακούς. Άρα υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη εμπειρία. Θέλω να πιστεύω θα πάνε όλα καλά και μακάρι τέτοια λεγά γεγονότα να έχουμε παραπάνω και στη χώρα αλλά και στην πόλη μας. Υπάρχει κάποιος φόβος λόγω των πολλών Άγγλων φιλάθλων που θα έρθουν? Πάντα υπάρχει ένας φόβος. Εγώ ξέρετε και λόγω της προηγούμενης δουλειάς μου έχω μια εμπειρία στα θέματα αυτά. 20 χρόνια συμμετείχα σε σκέψεις αγώνων Champions League, Europa League και ελληνικούς αγώνες. Πάντα υπάρχει ένα άγχος και αν πλέον αυτοί οι φιλάθλοι που ταξιδεύουν δεν έχονται για επεισόδια. Απλώς τους Άγγλους φοβόμαστε λίγο παραπάνω, επειδή πίνουν λίγο παραπάνω και ευθυμούν και αυτό θέλει λίγο προσοχή για να μην το ελέγξουμε. Άλλωστε οι Ισπανοί φιλάθλοι θα έρθουν στην Αθήνα, περίπου 800 τον αριθμό. 4.500 Άγγλοι θα έρθουν στον Πειραιά. Να ευχαριστήσω και τη Στασί γιατί θα αυξήσουμε τα δρομολόγια τραμ και μετρό ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Δεν νομίζω. Είναι ένα ποδοσφαιρικό ραντεβού που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο κάτοχος του Champions League, η Manchester City, απέναντι στην νικήτρια του Europa League, τη Σεβίλη. Αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα από το στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και είναι μια επιβράβευση της UEFA προς τους ανθρώπους του σταδίου Καραϊσκάκη για όλα όσα κάνουν επί σειρά ετών, διοργανώνοντας άριστα, με υποδειγματικό τρόπο, αγώνες στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η προπόληση εισιτηρίων πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Περισσότερα από 19.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο το βράδυ της 16ης Αυγούστου και θα προηγηθούν βεβαίως δραστηριότητες τόσο στην πόλη των Αθηναίων όσο και στο κέντρο του Πειραιά, που τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα τι θα πρέπει να περιμένουν οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι του ποδοσφαίρου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολύ από τους Έλληνες φιλάθλους, παρά το γεγονός ότι είναι μέσα στο 15 Αυγούστου αυτό το παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο event. Επαναλαμβάνω, προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά θα βρεθούν αντιμέτωπες δύο από τις καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, η νικήτρια Champions League, και η Σεβίλη, που επί σειρά ετών διακρίνεται συγκεκριμένη διοργάνωση.